Είπε τρεις. Η Ένωση Κεντρών είπε έναν. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει ο καθένας. Ας πει ο καθένας τα πρόσωπα που θεωρεί ότι αρμόζουν στο ΕΣΡΟΥ. Ας το πει και θα βρεθεί κατά τη γνώμη μου λύση. Τι εμφανίζεται αυτή τη στιγμή? Εμφανίζεται από την περιά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν θέλει να βρεθεί λύση. Εγώ κάνω μια ανάγνωση μιας δήλωσης που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης αρκετές φορές και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής. Να φύγετε εσείς για να επανέλθει η ομαλότητα στη χώρα. Αυτό έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Αν δεν είναι ακριβή τα λόγια του, τα λόγια που λέω ότι είπε, ας με συγχωρέσει. Αλλά τι εννοεί ακριβώς να επανέλθει η ομαλότητα στη χώρα? Δηλαδή να έχουμε κανάλια χωρίς άδεια? Να έχουμε τη διαδικασία της διαφθοράς και της διαπλοκής? Να έχουμε απολύσεις στο δημόσιο ως λύση του ζητήματος? Να μην έχουμε κοινωνικό κράτος? Να μην λύνουμε τα προβλήματα και αυτά με αντισυνταγματικούς νόμους. Και πάει λέγοντας. Εγώ σας λέω ότι η πρώτη ασυνταγματικότητα που το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει τονίσει είναι, και κοιτάξτε να δείτε τώρα αν θέλετε τα νομικά παράδοξα ή τα πολιτικά παράδοξα. Αυτή τη στιγμή ο νόμος δεν ισχύει, το 2α, ας πούμε ότι δεν ισχύει. Από 1η-1η θα πρέπει να δοθούν ή περιορισμένου χρονικού περιθωρίου άδειες ή να έχει λύσει η διαδικασία. Και οι δύο διαδικασίες, κατά τη δική μου τη γνώμη, προϋποθέτουν συγκρότηση του ΕΣΡΟΥ. Όποιος δεν θέλει συγκρότηση του ΕΣΡΟΥ, και αυτό νομίζω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή της στάση και με τα σημερινά της έργα κατά κύριο λόγο, θέλει να υπάρχει ή η τωρινή κατάσταση ή να βρεθούμε σε μια κατάσταση πλήρους ανομίας όσο αφορά το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, δηλαδή ένα κράτος πια διαπλοκής. Γιατί αν πηγαίνει ο Υπουργός Επικρατείας και δίνει βραχυπρόθεσμες άδειες, με αυτή την έννοια το λέω, για κοιτάξτε τις δύο αποφάσεις τη μία δίπλα στην άλλη. Μια κατάσταση που δεν είναι. Για κοιτάξτε τις δύο αποφάσεις τη μία. Και δεν βάζω το ζήτημα των δημοσίων εσόδων. Παρ' όλα αυτά, Υπουργέ, επειδή πια έχουμε μπει σε ένα θέμα προσώπων και μετά βεβαίως τι δυνατότητες θα έχουν, ποιο θα είναι το πλαίσιο που θα δράσει αυτό το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά μένει να ξεκαθαρίσουμε και την απόφαση έτσι, που έχει πάρει το ΣΤΕ. Στα πρόσωπα, είναι αδύνατον ο κόσμος να δεχθεί ότι δεν είναι δυνατόν να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι που να είναι κοινής αποδοχής? Μοιάζει σαν να γίνεται ένα παιχνίδι, να λέει ο ένας κάποια πρόσωπα, να λέει όχι ο άλλος. Να γίνεται όχι σε αυτή την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση όμως, όπως λέτε, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ναι, ξέρετε, μην το λέτε, είναι αδύνατον ο κόσμος να καταλάβει. Ναι, είναι γιατί αδύνατον, λέει, δεν έχουν πέντε ανθρώπους να είναι αδύνατον εγώ να καταλάβω. Αλλά κάνετε μια πρόταση που όλη η αντιπολίτευση, σύμφωνοι. Δεν είναι μόνο η αξιωματική. Η αξιωματική το κάνει. Ωραία, ας κάνουν τις δικές τους προτάσεις. Εντάξει, τις κάνουν. Θα γνωρίζουν και τις νέες δημοκρατίες. Δηλαδή, εγώ στο μυαλό μου, πέραν αυτής της πρότασης, μπορεί να έχω και 4, 5, 10, 15 άλλες σκέψεις. Δεν έχουμε πρόβλημα προσώπων. Έχουμε πρόβλημα πολιτικής. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Βίτσα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα πρακτικά? Ότι αν έρθει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σήμερα και πει 1, 2, 3, 4 διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι σε αυτή τη λογική των προσώπων, όπως ήταν και ο κύριος Πολύδωρας, έτσι. Δηλαδή να προτείνει πρόσωπα που μπορεί να προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εσείς είσαστε διατεθειμένοι να αποδεχτείτε μια τέτοια πρόταση προκειμένου να προχωρήσει αυτή η ιστορία? Τα πρόσωπα θα ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Θα μελετηθούν και θα κριθούν. Και η κατάσταση θα πρέπει να οδηγήσει σε συνένεση. Στο βαθμό που δεν είναι ζήτημα πολιτικής, αλλά εγώ φοβάμαι ότι είναι ζήτημα πολιτικής. Εγώ μίλησα σε μια προηγούμενη δήλωσή μου και για εντυμότητα. Όχι για, εννοώ πολιτική εντυμότητα, έτσι δεν βάζω θέμα για τους ανθρώπους σε αυτή τη φάση. Αλλά και για εντυμότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει νόμος από το Φεβρουάριο του 2016 να μην συγκροτείται ΕΣΡΟΥ, να υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία των προηγούμενων χρόνων και να επιμένουμε ότι το ζήτημα είναι μόνο τα πρόσωπα ή το ζήτημα είναι... Δεν λέει πάντως κάτι τέτοιο είναι δημοκρατία. Δηλαδή εγώ απαντώντας αν θέλετε στο κύριο Βορύδη που έκανε και αυτός μια δήλωση, λέω τι δεν καταλαβαίνουνε. Καταλαβαίνουνε πολύ καλά
Η ως τώρα πρακτική τους είναι δεν θέλουν. Θέλουν να υπάρχει η διαδικασία της διαπλοκής, της παρανομίας, της διαφθοράς, της αεροπειρατείας. Αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα. Μέλη να αποδείξουν ότι μπορούν να στρίψουν προς τη διαδικασία της νομιμότητας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο. Όχι, αυτό, γιατί εγώ θέλω να πάω στα εθνικά. Δε. Και να πάω στα εθνικά, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. 27 Οκτωβρίου. Παραμονή της Εθνικής Επετείου. 47 παραβιάσεις, διορθώστε με αν έχω λάθος πληροφόρηση, από τους Τούρκους. Και εμπλοκή σε εικονικές αερομαχίες. Ταυτόχρονα, μια μέρα αργότερα, βγαίνει ο Ερντογάν και αρχίζει ένα παραλήρημα σχετικά με το τα νησιά αυτά είναι δικά μας, τα νησιά αυτά μέναμε τόσα χρόνια εμείς, έχουμε τις παραδόσεις μας, έχουμε ακόμα τους μιναρέδες μας, γιατί δεν καταλαβαίνω οι άλλοι απέναντι αρχίζουν και φωνάζουν και τους ενοχλεί όλο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε μία συμπεριφορά από την Τουρκία, επικός θα τη λέγαμε, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Προκλητική όμως σίγουρα. Να πω εγώ την ελληνική θέση και στάση. Αυτό είναι το βασικό, δεν είναι να κάνω εγώ τώρα το ρεπόρτορ μόνο και να πω και για Τουρκία, θα πω και ορισμένα πράγματα. Λέω λοιπόν το εξής. Η δική μας κυριαρχία, τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα είναι δεδομένα, τελεία. Δεν τα βάζουμε ούτε καν για συζήτηση. Άρα αυτό όποιος σκέφτεται τέτοιες διαδικασίες ή αλυτρωτικές κορώνες, από τη μεριά της Τουρκίας εννοώ, καλύτερα να σκεφτεί διαφορετικά. Και έχουμε και τη διεθνή νομιμότητα και την πολιτική θέληση και την αποφασιστικότητα σαν λαός και σαν ένοπλες δυνάμεις, αυτά να τα υπερασπίζουμε. Δεν διεκδικούμε από κανέναν τίποτα. Από την άλλη τη μεριά δεν δεχόμαστε τα κυριαρχικά μας τα δικαιώματα να μπουν στο τραπέζι. Δεύτερο, κατανοούμε μεν ότι η Τουρκία έχει πολλά προβλήματα, μάλιστα θα έλεγα από τα σύνορά της προς τα Ανατολά, προς Ανατολάς κατά κύριο λόγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει με τίποτα ότι αμφισβητούνται οι διεθνείς συνθήκες. Τρίτο ζήτημα, επειδή έχει ανοίξει μία κουβέντα, ήταν δικά μας, ήταν δικά τους, ήταν εκεί, αν ανοίξουμε μία τέτοιου είδους γεωπολιτική κουβέντα, θα δείτε ότι σχεδόν στο 99% του πλανήτη, για να μην πω στο 100% του πλανήτη, κάποιοι πέρασαν κάποια εποχή, κάποιοι πέρασαν κάποια άλλη εποχή, δεν λύνονται αυτά τα ζητήματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά και προηγούμενα και πριν δηλαδή την Οθωμανική κατοχή και πριν τη Γερμανική κατοχή είναι ελληνικά, είναι της Ελλάδας, εκτός αν κάποιος τα διεκδικήσει για το Βυζάντιο ή κάποιος τα διεκδικήσει για τη Ρώμη, την αρχαία Ρώμη, δηλαδή γελιοποιώ το θέμα, γιατί πραγματικά σε αυτή τη φάση είναι γελίο. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Το παρακολουθούμε με θέληση και αποφασιστικότητα. Παράγει άλλα προβλήματα. Βεβαίως παράγει άλλα προβλήματα. Γι' αυτό άλλωστε όταν λέτε 47 ή 46, δεν ξέρω, θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό παραβιάσεις, ήταν αντίστοιχες αναχαιτήσεις. Αντίστοιχη δήλωση με την ουσιαστική και με την νομική της έννοια της κυριαρχίας μας. Άρα ένα παράγει μια ένταση. Είναι χρειαζόμενη αυτή η ένταση. Ούτε για μας, κατά τη γνώμη μας, ούτε για την Τουρκία. Θα πω εγώ ένα ζήτημα που παράγει. Παράγεται ένα οικονομικό πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αναχαιτήσει σημαίνει πτήση, σημαίνει καύσιμα. Μπορώ να σας πω ότι 27 Οκτωβρίου από την οικονομική της και μόνο άποψη των αναχαιτήσεων σημαίνει πάρα πολλά χρήματα σε σχέση με τις επιδείξεις της 28 Οκτωβρίου πάνω από την Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για άλλους στόχους και άλλους σκοπούς, είτε των ενόπλων δυνάμεων, είτε της οικονομίας μας, και σε μια χυμαζόμενη οικονομία. Να χαλάς κάποιες δεκάδες εκατομμύρια σε αυτή την κατεύθυνση για ένα ζήτημα που κατά τη γνώμη μας είναι άνευ λόγου, θα πρέπει να το δούνε. Προφανώς και οι πιστωτές μας, και οι διεθνώς.
Είτε είναι αυτός ο ΟΗΕ, είτε αυτός είναι το ΝΑΤΟ και πάει λέγοντας. Οι σύμμαχοί μας. Ήρθαμε τώρα λοιπόν στο ΝΑΤΟ. Εδώ μοιάζει να έχουμε μια άλλη εικόνα. Δηλαδή, εσείς πήγατε και στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Όχι, δεν πήγα, πήγε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Κάμερον. Σύμφωνα. Και παρακολουθούσατε τις εξελίξεις και μίλησαν για νέα εικόνα, για νέες προκλήσεις στην περιοχή. Έχουμε το ΝΑΤΟ, το οποίο βλέπουμε τα αεροπλανοφόρα, τα καράβια μπαίνουν στο Αιγαίο, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Ρώσοι, επίσης. Το θέμα της Ρωσίας, αναπτύσσουν τάγματα το ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες εξελίξεις, στις οποίες η Ελλάδα τις παρακολουθεί, παίρνει μέρος, ανησυχεί. Ποια είναι η οπτική με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα? Εμείς καταρχήν είμαστε μέλος μιας συμμαχίας. Εκπληρώνουμε με τη δική μας όμως πολιτική τις αντίστοιχες υποχρεώσεις μας. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση, εκείνο που δεν μας χρειάζεται καθόλου, ενώ στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι η ένταση. Παρακολουθώ και παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή και μεγάλη ανησυχία μία προσπάθεια που γίνεται ένθεν και ένθεν, πώς να το πει κανένας, αναβίωση συνθήκων ψυχρού πολέμου. Και επιμένουμε και με τις κινήσεις μας και με τις πρακτικές μας δράσεις από μια μεριά να πούμε ότι η διπλωματική οδός λύνει τα προβλήματα από τη μια μεριά και όχι η στρατιωτική οδός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η συμφωνία που έχουμε κάνει Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, η συμφωνία που έχουμε κάνει Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, η συμφωνία που πάμε να κάνουμε Ελλάδα-Κύπρος-Ιορδανία δημιουργεί τρίγωνα τα οποία προάγουν και τη φιλία και τη σταθερότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν ακουστεί πολύ δυνατά τύμπανα, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε τον κόσμο πίσω. Ξέρετε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, το ξέρετε, ο Στόλτεμπεργκ είπε καθαρά, αυτά τα οποία κάνουμε, λέει, στην Ανατολή αφορούν οπωσδήποτε και σημαντικά τον Νότο. Έχει συνδέσει δηλαδή όλες τις εξελίξεις. Τη μία που ήτανε, αλλά ποια είναι, το αναφέρει, το μία με, το άλλη, με την άλλη. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Οι κινήσεις δηλαδή, σε σχέση με τη Ρωσία, σε σχέση με το Αιγαίο, με τους πρόσφυγες, όλα αυτά μοιάζουν να είναι μια αλυσίδα που δημιουργεί μια κατάσταση έκρηθμη τουλάχιστον. Είναι πολύ συνηθισμένο. Ο κ. Στόλτεμπεργκ θα πρέπει να ξέρετε και το ξέρετε. Φαντάζομαι ότι πριν από γίνει Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ήταν πρωθυπουργός για ένα χρονικό διάστημα της Νορβηγίας. Είναι ένας έμπειρος πολιτικός, δεν είναι στρατιωτικός. Είναι σε αυτό. Εγώ σας λέω από τη μια μεριά ότι ανησυχώ και από την άλλη μεριά ότι κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις. Δηλαδή η σύνοδος στη Ρόδο από τον Υπουργών Εξωτερικών, η σύνοδος της Αθήνας, προάγει τη διαδικασία της ειρήνης και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το γεγονός ότι η Ελλάδα λόγω γεωπολιτικής θέσης και γεωστρατηγικής θέσης είναι σε μια περιοχή η οποία είναι πλήρως ασταθής, πρέπει να την κάνει να θέλει και να προσπαθεί να είναι πόλος σταθερότητας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών. Αυτά τα γενικά, γιατί αυτά που είπα τώρα είναι γενικά, πρέπει να πηγαίνουν με πολύ συγκεκριμένες πράξεις και αυτές κάνουμε. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Δηλαδή, σήμερα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μπορούμε και δεν πρέπει να θέλουμε να μπορούμε να ζούμε σε ένα κόσμο με κυνήγι εντάσεων και κυνήγι εξοπλισμών. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αγαπητοί μου, τον πόλεμο δεν τον κάνουν μόνα τους τα κανόνια, αλλά όταν μαζεύονται πολλά κανόνια, έχουμε πολλούς κινδύνους. Ναι, εγώ το και λέω. Μαζεύονται κανόνια. Το λέω και μαζεύονται κανόνια. Και προσέξτε να δείτε τώρα. Πώς συνδέεται το ένα με το άλλο, και με συγχωρείτε, ήσασταν και η τελευταία, αλλά θέλω να σα το πω. Πώς συνδέεται το ένα και το άλλο? Γιατί μερικές φορές στην πολιτική δεν γίνεται κατανοητό. Μια πράξη δημιουργεί μια δράση, δημιουργεί αντίδραση και μετά αρχίζει και χάνεται η μπάλα. Αρχίζει και χάνεται η μπάλα και παράγονται καινούργια αποτελέσματα. Ενώ ο πόλεμος στη Συρία ξεκίνησε ως μια διαδικασία εσωτερική, ποιος θα νικήσει εσωτερικά, μετετράπηκε σε ένα διεθνές επεισόδιο, μετετράπηκε σε ένα διεθνή πόλεμο,
εμπλάκηκε ο φονταμενταλισμός, ο ισλαμιστικός, ο τρομοκρατικός αυτού του χαρακτήρα, αποσταθεροποιήθηκε όλη η περιοχή, παράχθηκε προσφυγικό κύμα, γίνεται πίεση του προσφυγικού κύματος προς την Ευρώπη και δημιουργείται νέα δεδομένα που πια στο τέλος ξεχνάς από που ξεκινήσαν όλα αυτά, πάνε να λύσεις το τωρινό, ενώ θα πρέπει να έχεις το μάτι σου. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, ρε παλικάρια. Ποιες είναι οι αιτίες. Τι θα κάνουμε και τι θα προστατέψουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις αιτίες. Τώρα που είπατε προσφυγικό, πήγατε σε μερικά hot spots, δεν είναι έτσι, ναι, το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, είπατε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα και ποιότητας και ποσότητας, ας πούμε, στην τροφή. Τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί η βοήθεια δεν φτάνει, γιατί είναι λίγη, μικρή ακόμα η βοήθεια από την Ευρώπη. Καταρχήν, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού συγκεντρώνεται στα νησιά. Για να αποσυμπιεστεί η κατάσταση πρέπει να προχωρήσει γρήγορα οι διαδικασίες ασύλου, επιστροφών και με την κατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι το κεντρικό. Πού είναι το βασικό πρόβλημα, δεν μας έχει έρθει η βοήθεια που μας έχει από τη συμφωνία υποσχεθεί. Άνθρωποι λείπουν ή εμείς παίρνουμε περισσότερα μέτρα. Δεν έχουμε καταλήγει. Το βασικό ζήτημα είναι οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει με όλους τους τρόπους και η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν δεχόμαστε τα νησιά του Αιγαίου να γίνουν από νησιά υποδοχής, εξέτασης κτλ. Τεράστια hot spot. Γιατί, Υπουργέ, θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή? Δηλαδή είναι ένας τρόπος να κρατάνε τον κόσμο στην Ελλάδα, να κατατίσουν τελικά τα νησιά μας από θήκες ψυχών? Είναι μια αντίδραση καταρχήν των χωρών του Βίζεγκρατ, χώρες οι οποίες στείλανε μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη τα παλιότερα χρόνια και στην Ελλάδα δηλαδή κατά χιλιάδες, η οποία έχει έντονο ιδεολογικό, αξιακό και πολιτικό χαρακτήρα. Παρακολουθώ τις ειδήσεις, παρακολουθώ τις δηλώσεις, δεν μένω με το στόμα ανοιχτό, αλλά κοιτάξτε αυτές τις δηλώσεις για να δείτε πού μπορεί να μας πάει η ακροδεξιά αντίληψη, η δεξιά επιχειρηματολογία, το γεγονός ότι χώρες ολόκληρες, ξέρετε ότι προτάθηκε κιόλας να ανοίξουμε τα ξερονήσια. Ναι, ναι, ναι. Και ακριβώς. Να πάνε. Γι' αυτό σας το λέω. Ήρθε το Αλτζαζίρα και τους έκανα πράγμα... συγκεκριμένη δήλωση πάνω σε αυτά τα πράγματα. Άρα, εμείς, η Ελλάδα, μένοντας στις διεθνείς συνθήκες, στη συνθήκη της Γενέβης, στις ανθρώπινες αξίες, στην αλληλεγγύη κτλ., πρέπει να κάνει, και αυτό προσπαθεί να κάνει, τα εξής πράγματα. Από τη μια μεριά να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσει ένα καταφύγιο, διπλωματικά να παλέψει ώστε να υπάρχει νόμιμος δρόμος και αναγκαστικός, εγώ θα έλεγα καταναγκαστικός καταμερισμός του βάρους σε όλη την Ευρώπη, να δώσει τη δική της συνδρομή να σταματήσει ο πόλεμος κατά κύριο λόγο στη Συρία και να βρει την ισορροπία, και η ισορροπία είναι μηδενισμός. Δεν είναι να κρατάω μια βαλβίδα, άλλες φορές να την ανοίγω, άλλες φορές να την κλείνω, στην ίδια την Τουρκία. Να, γιατί είπα η Τουρκία έχει δικά της προβλήματα, είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Άρα, σε αυτή τη λογική, εμείς πρέπει να βελτιώσουμε στο πρώτο κομμάτι ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, στην ενδοχώρα δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και με τις λύσεις που προτείνει και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, η κατάσταση θα βαίνει βελτιούμενη. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 10.000 πρόσφυγες, οι οποίοι μένουν σε σπίτια και σε ξενοδοχεία. Στις επόμενες μέρες θα έχουμε εγγένεια σε 2 ή 3 κέντρα φιλοξενίας, πολύ καλύτερα από αυτά που είχαμε προηγούμενα. Αλλά πρέπει να ανοίξει και ο δρόμος. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Το έχουν πει, το έχουν ξαναπεί. Άρα εμείς πρέπει και σε αυτό το επίπεδο να δουλέψουμε. Θα καλυτερέψουμε ακόμα και τις υπηρεσίες μας, με την έννοια θα τις κάνουμε πάρα πολλές, πιο πολλές, αλλά θα καλυτερέψουμε τις συνθήκες της σύντησης, με την έννοια ότι αρχίζει και δουλεύει ο Γιάννης Ομουζάλας ένα πρόγραμμα το οποίο αλλάζει, ναι, τη σύντηση από catering σε ο καθένας να μπορεί να αγοράζει. Αυτό σημαίνει και για την τοπική οικονομία καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
Έχει, προφανώς, είναι πολύ παραγωγικό. Αλλά ναι, μην ξεχνάμε το εξής. Καλυτέρεψε η κατάσταση σε σχέση με την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων. Είδατε τις πρώτες μέρες, αλλά τώρα έχει καταλαγιάσει αυτός ο φόβος. Αλλά η λύση, εμείς θα τα κάνουμε αυτά, αλλά η λύση βρίσκεται εκεί που σας είπα. Λοιπόν, έχω άλλη μία. Mm-hmm. Μία σύντομη απάντηση για να μας πιέζει ο χρόνος. Δεν θα υπάρξει περικοπή των δαπανών για τους ένστολους. Απ' την άλλη μεριά θα μειωθούν τα έξοδα του Υπουργείου. Πώς θα τα κατορθώσετε όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχεις, τα είπε και ο Υπουργός στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες. Έχεις από μια μεριά το ΝΑΤΟ, το οποίο ζητάει συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ να πηγαίνει σε αμυντικές δαπάνες. Έχεις από την άλλη μεριά τη συμφωνία και τους δανειστές να λένε κόφτε αυτά τα... Από που βρείτε. Εμείς επιμένουμε στα εξής. Πρώτο, έχουμε απειλή. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να έχει άλλη άποψη, αλλά εγώ λέω ότι έχουμε απειλή. Αυτό είναι πρώτο ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα. Ένας προϋπολογισμός, όπως και ένας ισολογισμός στο τέλος, δεν έχει μόνο τον τομέα των δαπανών, έχει και τον τομέα των εσόδων. Έχουμε μια περιουσία την οποία θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε σε μόνιμη βάση, όχι να την πουλήσουμε. Εγώ έχω πει πολλές φορές το 20% της έγκυας περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων που αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς να αξιοποιηθεί με 5% ας πούμε ενίκιο το χρόνο, συγκεντρώνει ένα ποσό γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια. Είμαστε σε μια συζήτηση. Όμως ξαναγυρνάω στο πρώτο. Υπάρχει απειλή. Και δεύτερο, δεν είναι δυνατόν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι με αναφορά σε 700.000 περίπου ανθρώπους. Δεν είναι μόνο πώς είναι οι αξιωματικοί, πώς είναι οι... με αναφορά σε 700.000 να έχει υποστεί πάνω από 30% μείωση των μισθών του και από την άλλη μεριά να ζητάμε και άλλη μείωση. Μάλιστα. Και εδώ σας λέω το εξής. Όσο αφορά το ζήτημα των δαπανών, εμείς ψάχνουμε κωδικό τον κωδικό για να δούμε πώς εξυγχρονίζοντας το στράτευμα τις ένοπλες δυνάμεις μπορούμε να έχουμε ένα όφελος. Μερικές φορές, και ας με συγχωρήσετε γιατί το τράβηξα λίγο παραπάνω, θα πρέπει να γίνει κατανοητό και από τους δανειστές ότι για να παράξεις μικρότερη δαπάνη, οι λέξεις δεν είναι σωστές, αλλά ίσως χρειαστεί ένα καταρχήν έξοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.